Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέσα στη Νέα Σμύρνη, περίμενα τον ΠΑΟΚ να πάρει το παιχνίδι εγώ. Πώς θα το περίμενα? Περίμενα γιατί για τα όσα είχαν γίνει στον πρώτο γύρο. Τι έγινε? Τις δηλώσεις του Ζαμάνι, τις μαχές του Ιμπαγάσα, το πέναλτι Μαϊμού που πήρε. Βάζει γκολ offside. Δεν ήταν offside, ήταν τρία μέτρα offside ήταν του Πανιωνίου εκείνο εκεί πέρα. Του Ιμπαγάσα πέναλτι που δεν ήταν, του Κολοβού πέναλτι που δεν ήταν στο 1-2. Και πάση περιπτώσει ο Πανιώνιος διοικοκρατείται από Ολυμπιακούς. Διοικοκρατείται. Από Ολυμπιακούς. Είναι όλοι του Ολυμπιακού, είναι ο Δάρας ο γυμναστής, είναι ο Ζαμάνης, είναι αυτοί. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να τον δώσω μια και να το στείλω στη Β' Εθνική για να καταλάβουν. Για να καταλάβουν οι πάνθυρες. Είδα και τις δηλώσεις του Ερμίδη τι έκανε. Όρμηξε τον Ιβά Σαββίδη λεκτικά σήμερα. Ποιος είναι ο Ερμίδης? Ο παλιός ο πρώτος του Πανιωνίου. Ναι. Λοιπόν, είδα ένα μένος από κάποιους οπαδούς. Θεωρώ αυτούς ότι τους βάλανε για να τα κάνουν, γιατί οι γνήσιοι οι πάνθυρες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς εκεί πέρα. Είμαστε αδελφοποιημένοι σαν οπαδοί. Και θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι σε καλό δρόμο η ομάδα του Πανιωνίου διοικητικά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά έφυγε μια άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, στα τάρταρα και εκείνη, η Λιβαδιά. Μας κάνανε να μην ξέρουμε ποιον θέλουμε να ρίξουμε να πούμε. Τέλος, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Πάει αυτό. Τώρα για τον Άρη θέλω από δύο πράγματα. Να πεις, να πεις. Από το καλοκαίρι που λέγαμε για τους Αριανούς, αυτοί θεωρούσαν ότι τους έκανα καζούρα. Ναι. Δεν υπήρχε θέμα καζούρα. Εσύ όμως δεν έκανε καζούρα. Τον Άρη όντως το χρειαζόμαστε στην Αλφα Εθνική. Κλάψε, ναι, δεν κλαίω καθόλου. Τα χαρτομάτιλά μου. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ το πας. Ναι, εγώ το πρόβλημα το σεβόμουν και το. Γι' αυτό και αν είχα να τους κάνω καζούρα, κάθε μέρα θα τους έκραζα. Δεν το έκανα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω το εξής. Έβγαλα το πόρισμα το καλοκαίρι. Όσα τραγελαφικά γινόντουσαν το καλοκαίρι, πέρσι, από πού να αρχίσω δεν ξέρω, ήταν ένα θερμό καλοκαίρι. Ήταν η διαμάχη του Σκόνδρα με τον Στεφανίδη, ποιος θα πάρει την ομάδα. Μάλιστα. Να μην πάει στη Β', να πάει στη Γ', να ξαναπάει, μη πάει στη Β'. Τα χρέη, το ένα τ' άλλο. Πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα ανεκμετάλλευτο. Στο τέλος θέλανε την ομάδα την πάνε στη Β'. Μην τυχόν τη ρίξουν στη Γάμα. Μετά πανηγύριζαν να πάει η ομάδα στη Γάμα. Στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή ναι. Απίστευτα πράγματα, ναι. Τραγελαφικά. Ναι. Πήγε η ομάδα με 13 παίκτες στη Βουλγαρία. Δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν το αθλητικό κέντρο. Ξέρω κάποια άτομα που δώσαν χίλια για να πληρώσουν εκεί να μην γίνουν ρεζίλοι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά στο καπάκι έρχεται ο Γαλανός. Αρχίζει κόντρα με τον Καλαϊτζίδη. Κόντρα Γαλανού Καλαϊτζίδη. Προβλήματα δηλαδή, ποιος θα δικαιωθεί. Συγγνώμη, Μάρια, μην με. Το αυτονόητο. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Ανάγκη. Λοιπόν. Θα τελειώσω τζόρτα, σου απαντώ σε λίγο. Γιώργο, θύμισε το λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Υπάρχει κόντρα Γαλανού με Καλαϊτζίδη. Εμένα μου έχει τύχει. Μας φέρανε. Φέρανε στην ομάδα. Ένα Σανιά, ένα Λουντούλου θα παίζανε το Δεκέμβρη, το Γενάρη. Θα ρίσκεδα παίρνανε μεταγραφές ευρωπαϊκού επίπεδου. Άμπαλοι, Ατάλαντοι και οι δύο δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτοί, άμα φύγουν από τον Άρη, ούτε ρολόγια έξω στην Αριστοτέλους μπορούν να πουλήσουν. Αυτός ο Σανιά δεν έχει βγάλει ούτε δημοτικό. Δεν ξέρει τι του γίνεται, αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Στο λόγο του Οξφόρντ. Καλά, ρε τώρα. Αυτό που λες, Τζόρνταν, είναι κριτή. Οι 9 στου 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι αμόρφωτοι, αστοιχείο. Αμόρφωτοι, αλλά πρόσεξε να δει. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Κάποια στιγμή θέλει και μιλάει το Χόλιγουντ. Μερικά πράγματα. Η Οξφόρντ μιλάει τώρα. Πού κολλάει τώρα αυτό με το δημοτικό μου. Μιλάει το Κέμπριτζ τώρα, ναι. Αυτό με το Σανιά με τον είδε τι έκανε ο Σανιά σε κάποια φάση. Όχι άλλο, πού κολλάει. Πού κολλάει αυτό ότι δεν έχει βγάλει το δημοτικό. Ρε φίλε, δεν μπορεί να σκεφτεί καν αυτονόητα ο άνθρωπο. Το μυαλό του δεν δουλεύει, πώ το λένε. Μάλιστα. Δηλαδή σε κρίσιμα παιχνίδια. Τέλος ο Μαραντόνα, φίλε, φιβάλλα πήγε. Ξέρεις τον Μαραντόνα, εγώ λέω αυτά που θέλω απ' όρε, φίλε. Αυτά που βλέπω, αυτά που είδα, αυτό που έκρινα. Λοιπόν, υπήρχε η ομάδα του Πασεραϊκού. Αυτά τα λέω στους φίλους μου τους Αριανούς για να μην νομίζουν ότι τους έκανα καζούρα. Ήταν η πραγματικότητα. Θεωρούσα λοιπόν ότι η ομάδα αυτή θα έβγαινε πανηγυρικά ο Πασεραϊκός και τους έλεγα ότι γελάς χέρες. Λοιπόν, έρχεται να αναλαμβάνει ο Γαλανός. Δεν τον αφήσαν τον άνθρωπο να δουλέψει. Ποιοι δεν τον αφήσαν? Η πλευρά του Καλαϊτζίδη. Ναι. Θεωρώ αυτή η πλευρά. Στο καπάκι ξανά το ίδιο και ανάποδα. Μεγάλη κόντρα. Καλατζίδης. Τι είχα. Πέρσι ήθελα να πάρει τον Πασεραϊκό. Πήγε Φεβρουάριο πέρσι στη Σέλεση ή το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Συζητούσε για να πάρει τον Πασεραϊκό. Είμαι από το Λευκό Νασερών. Τον γουστάρω τον Πασεραϊκό. Τον αγαπάω. Θέλω να πάρει τον Πασεραϊκό. Συζητάγαμε τη διοίκηση εκεί για καφετέρειες, για προπονητικά, για ιστορίες. Στο τέλος δεν το δώσαν τον Πασεραϊκό. Η οικογένεια Καλατζίδη. Η διοίκηση του Πασεραϊκού. Ο πρόεδρος, αν θέλετε, και η υπόλοιπη διοίκηση εκεί που ηγούνται, δεν το δώσαν τον Πασεραϊκό. Υπόσχεται ο Καλαϊτζίδης 50.000 πριν, πώς το λένε, χορηγία στον Πασεραϊκό, 30 τα Χριστούγεννα και 20 το Πάσχα, επειδή είμαι σειραίος, ξέρω εγώ, θα δώσω 50.000. Και μετά από λίγο καιρό πάει στον Άρη ο Καλαϊτζίδης. Και τι ήθελαν τα 50.000 και τι. Μετά από λίγο καιρό πηγαίνει στον Άρη, μπερδεύεται με τον Άρη. Κάποια στιγμή έρχεται ο Γαλανός, διώχνει τον Καλαϊτζίδη, παίρνει τον Κάμπος. Ψάχνουν στις αίρες τα 50.000. Είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ναι, λέγε, ναι. Ότι στην πίσω πλευρά του κεφαλιού του Καλαϊτζίδη
είναι ο Πασαραϊκός. Τώρα θα μου πεις πού κολλάει το ένα, πού κολλάει το άλλο. Δεν είναι αυτή η ομάδα ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα. Δεν είναι αυτή η ομάδα για τη Β' Εθνική. Δυστυχώς. Ο Άρης. Ο Άρης, ναι, δυστυχώς. Δεν έχει με διαφορά το καλύτερο υλικό από τις πολλές άλλες. Όχι, δεν έχει με διαφορά το καλύτερο. Του ομίλου. Ο Άρης έχει το καλύτερο υλικό του ομίλου. Θεωρώ ότι δεν το έχει με τίποτα το καλύτερο υλικό του ομίλου. Και αυτό οφείλεται στον κακό σχεδιασμό που έγινε το καλοκαίρι. Ειδικά από το Γενάρη, στην με ιστορία... χαόδη διαφορά ναι, από τον δεύτερο σε υλικό. Λοιπόν, στην ιστορία. Εγώ κοίταξε, εγώ δεν έχω να αλήθειε. Πέρασε ο Άρης από 4-5. Κάτσε, φίλε. Συγγνώμη. Ο Γεωργιάδης, Σαμαράς, Καλογέρης. Ο Πόη είναι... σήμερα δεν βλεπόταν. Άλλο αυτό πραγματικά δεν βλεπόταν σήμερα. Σε όσα παιχνίδια έπαιξε μπάλα ο Άρης τα τελευταία 10 παιχνίδια, εγώ νομίζω μόνο σε ένα έπαιξε μπάλα. Με τον Πασεραϊκό μέσα στο Βικελίδη.